Νικόλα, καλησπέρα. Μεγάλη νίκη για την ομάδα σου στον ντέρμπι κορυφής. Πιο εύκολα από ό,τι υπολογίζα, θα λέγε κανείς. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο, τόσο εύκολο όσο δείχνει το σκορ. Για 35 λεπτά το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Εντάξει, μετά το πρώτο δεκάλεπτο είχαμε το προβάδισμα 4-10 πόντους. Αλλά πάντα ο Απόλλωνας ήταν κοντά, πάλεψε το παιχνίδι. Απλώς το τελευταίο πεντάλεπτο καταφέραμε και ξεφύγαμε και ήταν τόση διαφορά το σκορ. Δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα. Μια και το παιχνίδι κύλησε με το σκορ στο 88-62 και δεν υπάρχουν πολλά να πούμε για το συγκεκριμένο αγώνα. Θα κρατήσω αυτό που κουβέντιασα και πριν τον αγώνα με την Κάλλια και τον βοηθό σου, τον Γρηγορίου, αλλά και με τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Βλέπουμε φέτος την ευκαιρία στον Κύπρο καλαθοσφαιριστή. Εσύ στο ρόστερ έχει την τύχη να έχει τον Γιαννάρα, τον Ρομπέρτο, τον Λουκά, τον Γεωργίου που βγαίνουν σιγά σιγά από πίσω. Ο Απόλλωνας είδαμε τον Μάρκου, τον Τίνκα, τον Πυρίλη για την Ένωση και όχι μόνο. Είναι η ευκαιρία του Κύπρου καλαθοσφαιριστή φέτος. Σίγουρα, από ό,τι δείχνουν και τα φετινά παιχνίδια, είναι η ευκαιρία τους. Το θέμα είναι να την αρπάξουν. Δεν είναι ότι είναι τρεις οι ξένοι και να επαναπαυτούν. Πρέπει να δουλέψουν, να δουλεύουν ακόμα πιο σκληρά από ό,τι κάνουν τώρα. Και σιγά σιγά θα πάρουν και τον χρόνο και αυτό που τους αξίζει. Κανένας προπονητής, αν κάποιος παίχτης αξίζει να παίζει, δεν το βάζει επειδή είναι Κύπριος ή ξένος. Ο προπονητής θέλει να κερδίζει και θέλουμε να το κάνουμε με τους Κύπριους παίχτες. Γι' αυτό είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε, αλλά και αυτοί πρέπει να δουλέψουν ακόμα πιο σκληρά. Βλέποντας το γήπεδο τον Σιζόπουλο και τον Ιάκωβο, που διανύουν τα τελευταία χρόνια της μπασκετικής τους καριέρας, να δείχνουν τον δρόμο στην φετινή ΑΕΚ. Ποια είναι η επόμενη μέρα για την ΑΕΚ, βλέποντας ότι το δείγμα ουσιαστικά των παγιών το ακολουθούν οι νέοι. Και πλέον ο στόχος είναι κορυφή και τον τρέφουμε τον κεραυνό, έτσι. Σίγουρα, εντάξει, πάμε. Εμείς βλέπουμε τη φετινή χρονιά, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε το παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα με τον κεραυνό, όπου θα παιχτεί πρώτη θέση στο τέλος του δευτέρου γύρου. Από εκεί πέρα, σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Εντάξει, ο Σιζόπουλος και ο Ιάκου, ας ακούσουν ό,τι είπε στα τελευταία χρόνια. Θα με άκουσε ο Σιζόπουλος και με. Θα τα έχουν μαζί σου. Ναι. Εντάξει, δείχνουν τον δρόμο, βοηθούν τους νεαρούς. Έτσι πάει η σεζόν. Πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά, θα σταματήσουν όλοι αυτοί και θα πρέπει να έρθει το νέο αίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.